Πώς είναι η κατάσταση, να ξεκινήσουμε κύριε Πρόεδρε με το πώς είναι η κατάσταση. Υπάρχει αύξηση της ανεργίας στο παρελθόν, στο πρόσφατο μιλήσατε για 3.000 ανέργους. Καταρχάς, το έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές αυτό, δεν το έχουμε πει, αλλά κάθε μέρα που περνάει ξέρετε ότι σταματάει και κάποιος εργολάβος από τον ιδιωτικό τομέα, επομένως καθημερινά θα έλεγα χάνονται θέσεις εργασίας. Τώρα, εμείς είχαμε κάνει μια κουβέντα όλα τα εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τον Περιφερειάρχη και πώς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάποιες θέσεις εργασίας. Έχουμε στήσει ένα παρατηρητήριο, το ονομάσαμε, όπου στην ουσία τα επιμελητήρια θα καταγράφουν το τι γίνεται στην περιοχή, αν έρχεται κάτι καινούριο δηλαδή, και τα εργατικά κέντρα τις θέσεις που χάνονται. Βεβαίως, τώρα έχουμε αποφασίσει να γίνουν κάποια προγράμματα, μια κατάρτιση ειδικοτήτων και έχω βγάλει και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση όπου καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους να μπουν στη φόρμα τη συγκεκριμένη του εργατικού κέντρου και να γράψουν στην ουσία το βιογραφικό τους. Αυτό βεβαίως να θυμίσω ότι το είχαμε κάνει και πριν ξεκινήσει η πέμπτη μονάδα, όπου πρέπει να σας πω ότι είχαμε μαζέψει γύρω στις 5.000 αιτήσεις, αλλά βοήθησε πάρα πολύ τους εργολάβους, οι οποίοι ζητούσαν κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, δίναμε τα ονόματα και ο εργολάβος επέλεγε βάσει των βιογραφικών ποιους θα πάρει. Τώρα, νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει η καταγραφή, γιατί η τεχνογνωσία που είχαμε συγκεκριμένη τις προηγούμενες φορές για την ενέργεια στον χώρο της ΔΕΗ, ας πω, σιγά σιγά τελειώνει ή είναι γνωστή. Άρα θα πρέπει να μπούμε σε καινούργιες τεχνολογίες τώρα. Αυτό βεβαίως αφορά όχι μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τους ΔΕΗΤΖΙΔΕΣ. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στείνει και η ΔΕΗ φωτοβολταϊκά. Επομένως, οι συνάδελφοι είναι καλό να έχουν μια τεχνική κατάρτιση στις ειδικότητες αυτές. Και βεβαίως και οι άλλες ειδικότητες που θα προκύψουν στην περιοχή. Αυτή η προσπάθεια γίνεται τώρα από το εργατικό κέντρο και έχει σηκώσει τη συγκεκριμένη φόρμα για να μπουν οι συνάδελφοι να καταγράψουν το βιογραφικό τους και να έχουμε κάποια αποτελέσματα.